Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Εντάξει, το βρήκα. Θέλω να σας πω ότι θαυμάζω και εκτιμώ πάρα πολύ τη Βέτα. Πολλά χρόνια τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όταν έμαθα ότι βρήκε κάποιο τύπο που είναι πολύ big στο τομέα του. Το Γιάννη Σωτηράκο. Που τώρα μου θυμάμαι. Το θυμάμαι όταν ήταν μικρός και ανέβαινε την άλλα γκάρια και το θαύμαζα, γιατί αυτός και 7.200 εγώ με ένα, δεν μπορούσα να πάω το φαγητό μου. Και έμαθα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι βρήκαν κάποιον πολύ σπουδαίο δάσκαλο, ο οποίος είναι πολύ τύπος μπάκερ. Και καλά να καταφύγει. Αυτό λέμε Big Bang. Μέσα το βράδυ, εγώ τα γνώριζα τα δύο τα παιδιά αριστερά, τον Άγγελο μόνο από δημοσιεύσεις, το γνώρισα πρώτη φορά. Και με παίρνει η γυναίκα μου, λέει καλά, εντάξει. Λέω να σου πω, τρομερά παιδιά το Big Bang, φοβερά στο πλευρά, αναμενόμενο θα γινόταν. Αναμενόμενο θα ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, αναμενόμενο. Μάγωσε η γυναίκα. Τον Άγγελο μου λέει, καλά, πώ τον είδε. Τώρα είμαι μέσα στο ταξί, τι να τη πω τώρα, αλλά θα σου πω μια λέξη. Μου λέει τι, ερωτεύσιμο. Να τη σκίσα πολύ. Να τη σκίσα. Σαν παιδάκι με έκανε να αισθάνομαι. Ναι, ξύπνησε μέσα, έφυγε καλές και κυκλιόμουν στη λάσπη. Τέλος πάντων, να είστε καλά, να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί αυτή η τριάδα τελικά έχει σαν βάση μια καινοτομία η οποία είναι ο άνθρωπος αλλά με άλφα κεφαλαίο. Και ταιριάζω και ταυτίζομαι κι εγώ με αυτό. Διότι τους ακούω να λένε ότι οριζόμαστε όχι από αυτό που είμαστε αλλά από αυτό που κάνουμε. Και λέω, wow, οι άνθρωποι είναι. Και τέλος, μιλάνε για εκπαίδευση όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, τους γονείς. Και λέω, όπα, εδώ είμαι. Γιατί μέσα στο λογότυπό μου που λέω ανθρωποκεντρική εκπαίδευση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, εμένα η δουλειά μου είναι να εκπαιδεύω στελέχη επιχειρήσεων, να μιλάω σε δασκάλους, μιλάω σε γονείς, μιλάω σε σχολεία. Πάρα πολλά χρόνια τώρα πιστεύω ότι η ανάπτυξη ξεκινάει, θα είναι κάποια άνθρωμα από πολύ νωρίς και πρέπει. Θεωρώ ότι είναι ευκολότερο για ένα καλύτερο κόσμο να χτίσουμε γερά παιδιά από το να πάμε να επισκευάσουμε αδύνατους ανθρώπους. Γιατί εγώ αυτό κάνω. Βέβαια, αν υπήρχε το Big Bang νωρίτερα, εγώ δεν θα είχα δουλειά. Ευτυχώς τώρα και που δεν υπήρχε, δεν είχα λίγο δουλειά. Ή μάλλον άλλη δουλειά θα έπρεπε να κάνω, μην ανησυχείς. Και φωνάζω και προσπαθώ να πείσω τους γονείς να έρθουν και να μάθουν 10 πράγματα. Στα επόμενα λοιπόν λίγα λεπτά θα σας μιλήσω, αν και νομίζω ότι καλύφθηκε η ανάγκη, αλλά εντάξει, ακούστε με και εμένα τώρα λίγο. Θα σας μιλήσω για αυτή την πολύ μεγάλη ανάγκη τελικά, την οποία την νιώθω πολύ έντονα και εγώ μέσα μου, η οποία είναι η σωστή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή τη δουλειά κάνω 34 χρόνια τώρα, φωνάζω για αυτό το πράγμα, από το 1982. Μπορείτε να gemgate.gr να δείτε περισσότερα για μένα. Λοιπόν, πάνω απ' όλα λοιπόν ο άνθρωπος, δεν το είπα εγώ, το είπε ο Πρωταγόρας. Ο Πρωταγόρας είπε ότι πάντο χρημάτων ένα άνθρωπος πρέπει να είναι τελικά. Τρίτη ηλικία, αν το θυμάστε, γιατί εγώ το είχα σπουδάσει και μου πέρασε παρατήρητο, για να είμαι στα 40 μου. Αυτά είναι. Και φωνάζω και στο σύνδεσμο ανθρώπινου δυναμικού. Και λέω ότι το ανθρώπινο δυναμικό για να είναι δυναμικό πρέπει να είναι βαθιά ανθρώπινο. Δεν μπορεί να είναι. Καλό, δεν είναι καλό. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι ρε παιδί μου απλά έτσι μόνο για τα λεφτά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί εξηγώ στους επιχειρηματίες τόσα χρόνια ότι αν θέλετε να βγάλετε λεφτά, πρέπει να φροντίσετε τους ανθρώπους. Και επειδή θέλω λεφτά, με αφήνουν να, γιατί εγώ αυτό κάνω, εμψύχω σε δυνάμωση, τόνο σε ανθρώπινα, να βγάλω λεφτά. Κάποια λοιπόν παιδιά, ναι, θα έρθει, Γιάννη, στα μάτια μας. Κάποια παιδιά θα έρθουν πολύ να μου γέλουν. Για να βγάλω λεφτά. Και θέλουν όλοι τα παιδιά μας να συμπεριληφθούν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Όλοι όσοι είμαστε γονείς εδώ είναι το όνειρό μας. Η μάχη λοιπόν στην εξασφάλιση μιας θέσης στην αγορά εργασίας δεν θα εναπόκειται πλέον στο γνωστό και στο φίλο και στις γνωριμίες μας που θα τον παρακαλέσουμε για τα βαρύτητα πτυχία ή τα τρομερά βιογραφικά. Καλά, για παρένθεση, αυτό είναι που φόραμε για να σε διδάσκουν πώς θα κάνεις βιογραφικό, πώς θα στέκεις, πώς θα δίνεις, πώς θα χαιρετάς. Δεν πώς να είσαι ψεύτης. Απίστευτο δεν είναι.
Και κάθομαι και διδάσκω διδάσκω ανθρώπους που με πού πώς να κάνουν ερωτήσεις και να καταλάβουν τον άνθρωπο πίσω από το κουστούμι και τα ψέματα που πάνε και απαντάνε όλες τις ερωτήσεις με τον ίδιο τρόπο. Έτσι διαβάζω το ίδιο βιβλίο, είδα το ίδιο YouTube, είδα την ίδια σελίδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η μάχη θα δοθεί στο πεδίο της συνέντευξης, η μάχη αυτή που συζητάμε τώρα θα δοθεί για στα λεγόμενα life skills. Είναι αυτά που συζητήσαμε, είναι αυτά που διδάσκει βέβαια τόσα χρόνια και ο αγαπητός ο Άγγελος. Εδώ και που κάνει πράξη ο Γιάννης τόσα χρόνια, εδώ είναι η πραγματική μάχη και εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι αν ο άλλος έχει life skills ή όχι. Παρεμπιπτόντως, αν κανείς ψάξει η University of Phoenix ή η University of Harvard, θα τα βρει αυτά. Είναι PDF, αν κανείς δεν μπορεί να τα βρει, να μου στείλει ένα email, θα τα στείλει. Και τι λένε λοιπόν, σας λέω το συμπέρασμα έτσι. Δημιουργικότητα θα ψάχνουμε μεθαύριο. Σας τα λέω γιατί είναι δουλειά μου να φτιάχνω ερωτήσεις για να ξεκαθαρίζω στις συνεντεύξεις και έχουν αυτά. Δημιουργικότητα, και ακούσατε νωρίτερα. Κοινωνική νοημοσύνη, έχει καλυφθεί η βρύντα. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα χρειάζονται από εδώ και πέρα. Έλεγχο συναισθημάτων, ενσυναίσθηση, ηγετικά χαρακτηριστικά, ικανότητα. Business acumen είναι. Εκτυπώνω ρε παιδί μου ένα χαρτί, το κοιτάνε. Τα πέτατο, είναι λίγο στραβό. Τι πέτατο. Για φέρε το πάλι πίσω. Για ίσχυσέ το. Για πώ το την ανάποδη. Κάτω για πρόχειρο. Γιατί πέτατο. Μία σε ένα δωμάτιο. Γιατί αφήνει το ανοιχτό. Μου λέγε πατέρα μου που είμαστε από χωριό, την Κρήτη. Γιατί καίει το ρεύμα. Είχε μείνει στο λιχνάρι. Γιατί καίει το ρεύμα. Και τώρα βλέπω το γιο μου να λένε κάνω τα δόντια μου και τρέχει το νερό και τι βρύσει και έτσι μου κλείνει τη βρύση και μου κοιτάει άδεια. Λέω αγόρι μου έχει δίκιο, έχει δίκιο. Στραβά το πυρεκό. Και έχω μετανιώσει, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που έχει καλή δασκάλα ο γιο μου και έρχεται και με κοιτάει με μια απορία. Και το δόξα τω Θεώ, καλά κάνω. Η ικανότητα να χειρίζεσαι αυτή την αλλαγή που ακούσατε από τον πρώτο μιλητή, παιδιά, είναι αστρονομικές αλλαγές που θα δούμε στα επόμενα δεν θα έχουν απόλυτες, μην τρομάζετε. χρόνια. Στα επόμενα χρόνια. Η ικανότητα να προμοντάρουμε την οικολογία, να νιώθουμε τι γίνεται στον πλανήτη, η ικανότητα να χειριζόμαστε την πολυπλοκότητα των συστημάτων, διδάσκω του παπί συστημική και είναι πολύ δύσκολο να δώσει σε κάποιον να καταλάβει ότι όλα τα προβλήματα, γιατί είναι μαθηματικό το μοντέλο, όλα τα συζητάμε μεταξύ του. Και υπόθηκε, όλοι είμαστε μαζί, λέει, όλοι είμαστε. Τι ωραία πράγματα που σα είπα, α πάρα πολύ. Ηθική τελικά, αρχές αξίες. Αυτό είναι παιδιά που θα ψάχνουμε μεθαύριο. Και εγώ είμαι εδώ στο τελευταίο, ψυχή και σώμα. Γιατί φωνάζω χρόνια ότι η ηθική νοημοσύνη και η πνευματική νοημοσύνη, αν ο άλλος δεν πατάει γερά στα πόδια του, στο πίνγκι, στο πάνω, αν δεν πατάει γερά στα πόδια του, αν ο άλλος δεν ξέρει γιατί έχει έρθει σε αυτή τη ζωή, τι θα πάει να κάνει παιδιά, τι θα πάει να διοικήσει, να μεγαλώσει, να κάνει, να αναπτύξει άλλο, αν δεν πατάει ο ίδιος γερά. Λέει, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αυξήσω το ηθική νοημοσύνη του παιδιού, η απάντηση είναι αυξήσει τη δικιά σου. Και ήταν χαπάκι που θα το δώσουμε στο παιδί. Το πιθανότερο κυρίες και κύριοι είναι ότι το επάγγελμα που θα κάνει το παιδί σας δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα. Μην του λέτε τι επάγγελμα θα κάνει. Τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, τι ερώτηση είναι αυτή. Και αν πας πιο πολύ το μαμά, τη μαμά, τι κάνει στο στόμα του μαμά και το παιδί. Μαμά που το παιδί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Να σας πω επίσης κάτι που είμαι σίγουρος ότι ξέρετε, αλλά η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στόλων αυτοκινήτων στον κόσμο δεν έχει ούτε ένα δικό της αυτοκίνητο. Η μεγαλύτερη εταιρεία καταλυμάτων, την ακούσατε και νωρίτερα, δεν έχει στην ιδιοκτησία της ούτε ένα δωμάτιο. Οι μεγαλύτερες εταιρείες ταξί δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους ούτε ένα ταξί. Πώς έχουν αλλάξει παιδιά τα πράγματα. Αλλάζουν πολλά από αυτά που ξέραμε έτσι όπως τα ξέραμε παλιά. Βρέχει λίγο, δεν στεγώ το μακριά. Εντάξει, γι' αυτό το πω λοιπόν ότι η Google, από την οποία πηγαίνω και εκπαιδεύομαι και εγώ για να μάθω, σύμβουλα γνώσεις και. Σήμερα βέβαια θα σας έλεγα αυτά που είναι πιο ωραία. Γυρίζει και λέει, για πείτε μου, έχετε κυλιθεί στην άσπη. Για πείτε μου, έχετε παίξει στη φύση, έχετε κάνει αυτό. Τι τύπος είσαι. Γιατί ας τα βιογραφικά, ας τα πτυχία παραπέρα και να πες μου λίγο να δω ποιος τύπος είσαι. Διότι η Google κυρίως και κύριοι προσλαμβάνει απίστευτους ανθρώπους. Έλα να μου πεις γιατί είσαι ιδιαίτερος. Και δίνει και τρελά λεφτά όμως. Έλα να μου πεις γιατί μαζί θα φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Έλα να μου πεις γιατί προσλαμβάνει από αυτούς που παλεύουν, λέει, με αλιγκέτρους, με κροκόδιλους, μέχρι Lego Manex, γιατί έτσι θέλει να φτιάξει αυτό τον κόσμο καλύτερο μέσα από αυτό που θέλει ο κόσμος, θέλουν οι ανθρώποι. Και θέλει τέτοιους ανθρώπους να προσλάβουν. Φανταστείτε τώρα το παιδάκι που βλέπει αυτό και λέει, παπα, γιατί δεν αδείς. Έλα σκουμπάρας. Άντε τώρα να πάρει
Οι Πούπουλ αυτό το παιδί, έτσι. Είναι δυνατόν. Ξέρετε τι παιδιά προσλαμβάνει η Πούπουλ. Αυτά τα παιδιά προσλαμβάνει. Έλα από εδώ. Έλα από εσύ. Που δυστυχώς η μάνα σου δεν σε έχει ένα δωμάτιο, δεν σε έκανε έξω. Δεν είναι στη Θεσσαλονίκη το φέρνει στο πρώτο τη φύση. Και κάθεσε εσύ και παίζει και σου λέει ρε μαμά, θέλω να παίξω, να κάνω κάτι. Δεν το θέλει αυτό το παιδί. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ο ξάδελφός μου στο χωριό. Γιατί έχει πάρει λέει, τον παρκαδό και κάποιους τείχους. Ξύλο, ανυψίλος που τρώει από μένα. Του λέω πατέρα, πας καλά, ρε. Τι. Και ο τέλος πάντων, να το πω πολύ γρήγορα, πήγε και φτιάξε ένα χώρο και πες του παιδιού, δώσ' του όρια και πες του, ζωγράψε ό,τι θες από εδώ μέχρι εκεί όμως. Μα ζωγράψε, αλλού μόνο εκεί. Το λέω και το συναντώ μετά από καιρό του λέω τι έγινε, μου λέει καλά, γίνει κάτι κουφό. Ότι μου λέει με πτύνει αυτή την λωρίδα σε όλο το σπίτι. Γιατί λέει έρχονται όλοι, τσάπα λεφτά δεν είναι σοφία. Έρχονται όλοι, λέω γιατί δεν με το ζωγράφει σε μικρή, για να δούμε. Και γυρίζω όλο το σπίτι και λέω ζωγράφει. Είναι τόσο περήφανο το παιδί. Και καθόμαστε με τη μάνα του και κλαίμε και το κοιτάμε και λέμε θα βάλουμε πλέξι κλάσ, θα φύγει το παιδί να μεγαλώσει αυτό το θέλουμε εκεί. Και παλιά το βρίζαμε και το μαλώναμε όταν μπουτζούραν τον τοίχο. Αυτά τα παιδάκια που θα παίξουν και θα κυλιθούν στο χορτάρι, αυτά τα παιδάκια που θα βγουν έξω στη φύση και θα ζήσουν τις βρωματοφωγές, μπορεί να γίνουν αρχιτέκτονες, μπορεί να γίνουν τρομεροί επιστήμονες, μπορεί να γίνουν δημιουργικοί, τρελά δημιουργικοί για να κάνουν προχωρημένα πράγματα, τρελά πράγματα. Στην τάξη του γιού μου, δεν είναι εδώ τα στιγμή, αλλά δεν είχα εκείνη τη στιγμή φωτογραφία, στην τάξη του γιού μου, έχει διάφορα παιδάκια. Ένα από αυτό. Κάνε κρυμάτσες, και ένα από αυτό, λέει να κάνω και εγώ μια κρυμάτσα. Τι μαθαίνει το παπά του, τι μαθαίνει το παπά του. Θυμάμαι ότι όταν πήγα στο σχολείο του γιού μου, ήταν στο δημοτικό, το μόνο που σκοπούμε αυτό. Μια δεν θα πω η γυναίκα μου, γιατί μου λέει η γυναίκα μου, μια φορά πήγε στο σχολείο, τόσο κάνει βούκινο. Τελειά, η γυναίκα μου πηγαίνει, που είναι η κάμερα και τα η γυναίκα μου πηγαίνει, μια φορά πήγα και εγώ, γιατί να πω την εμπειρία. Λοιπόν, και μου λένε, ελάτε κύριε Καλογράκη, λέτε γρήγορα γρήγορα, γιατί μόνο τρεις υπογραφές μείνανε για να κάνουμε το ανθρώπινο, νομίζω, εντάξει, θα θυμάμαι το παιδί μου. Με παρεδό, μου λέει, είναι άνθρωπο, τα δέντρα, τα παιδιά, λέει πράγματα, υπογράψτε. Λέτε, μου δώσε που δίνανε, τώρα και κουράκι. Και λέω, βεβαίως θα υπογράψω, με μεγάλη μου ευχαρίστηση ένα χαρτί που να λέει, εάν δεν έχουμε έναν δρόμο από μέσα στην τάξη, να πληρώσουμε να μας φέρουν. Γιατί θέλω το δικό μου το παιδί να μάθει να χειρίζεται τους ανθρώπους από τον κόσμο. Και θέλω και εσύ και να σε καλά, όχι να την έχεις στήσει και να μην σου τα βρουν τα παιδιά, αλλά να κάνεις τους ανθρώπους ανθρώπους. Πού θα το πάμε, θα πάμε μια στάμπα έτσι να το κάνουμε με τους άχρους τους ένα άλλο τμήμα. Πού θα το πάμε, παιδί, αυτό το παιδί. Ωστε. Εγώ θέλω το παιδί μου να μάθει να τους χειρίζεται αυτούς τους ανθρώπους και θέλω να τους βοηθήσεις και αυτούς. Και λέω, θα υπογράψω άνετα ένα χαρτί λοιπόν το οποίο λέει αυτά. Όχι να το βγάλουμε το παιδί από την τάξη. Ξέρετε, αυτό το πείραμα επαναλαμβάνεται για δεκαετίες τώρα και έχει πάντα τα ίδια αποτελέσματα και ένα αντικαστικό. Πήραν μαθητές που έγινε, δηλαδή δεν είστε ρε παιδιά, είστε D. Δηλαδή 17 D έγινε. Και τα παιδιά λένε τώρα 17. Και μετά του λέει σε μια άλλη ομάδα, ξέρετε, μη ήταν D. Δεν είστε D, είστε A. Και τα παιδιά του λένε ως διαμόνιμα A. Και το ίδιο είπαν και οι δασκάλες. Τώρα θα πάρετε τα αστέρια, τώρα θα πάρετε τους ξεφτύλους. Και οι δάσκαλοι επηρεαστήκανε, τα παιδιά επηρεαστήκανε. Και λέω τώρα κι εγώ, χωρίς να ξέρω αυτό που ξέρεις. Και αν κάποιος επηρεάζεται, γιατί να μην τον επηρεάσω θετικά. Αφού επηρεάζεται αρνητικά, να τον επηρεάσω θετικά. Να του πω ότι μπορεί, ότι το έχει. Μου βάζανε μια στάμπα, μπαμ, έτσι, μαθητής του 13. Παράκτορα, το έχουμε να το φτιάξω. Μαθητής του 13, μαθητής του 13, μαθητής του 13. Πήγαινα στο μελιτάρι, για να φάω κάτι, πάει και το 13. Όχι, το 14 πιο κάτω, μαθητής του 13. Μαθητής του 13 ήμουν εγώ. Και ξέρετε τι είναι αυτό το νούμερο. Και να τα σκάλανε σε μάγκας, κάνε να πάρω άριστα. Μην μου σωλήνω 13, το ξέρω, γιατί από το σχολείο, μη σωλήνω 13, το ξέρω. Ένα ρωτές στο πάνω τηλεφωνικά. Έρχομαι εδώ και με έχω. Αν είσαι μάγκας, κάνε να πάρω άριστα. Μην μου λες ότι είμαι αυτό το νούμερο, το ξέρω. Αυτό είναι ο ρόλο του δασκάλου. Όχι να βλέπει τα παιδιά as is, αλλά what can be. Πού είναι το κορίτσι που τα πας πάλι. Λοιπόν, can be. Όχι as is. Να κοιτάς αυτό το παιδάκι, να κοιτάς το παιδάκι, μπορεί να γίνει. Γιατί αυτό το σχολείο θέλει. Γι' αυτό είναι σήμερα εδώ. Γι' αυτό έχω πάλι πριν πάλι την παιδιά. Γιατί αυτή την αλλαγή τη χρειαζόμαστε. Να βλέπει ο δάσκαλος τα παιδιά και να λέει αυτό που βλέπω στα παιδάκια είναι απίστευτες και απεριόριστες δυνατότητες. Σας το λέω γιατί και σε επιχειρήσεις το ίδιο κάπα και με στάμα, είναι τρίο, είναι τέσσερο. Και ξέρετε τι λέει για μένα αυτό, τις δυνατότητες του δασκάλου.
Τον Πασκάλο, τη δεύτερη, του πιάνε την ροσκά. Α, σοϊ. Είδε, λόγω, στον ανάμεσο και ρεχόει του λέει. Τίποτα. Και, το έχω στο μυαλό μου, το έχω στο μυαλό μου. Τι δάσκαλο ήταν αυτό, δηλαδή να ξέρω, η Lehman Brothers. Ποιος δασκάλος ήταν και ποιος μαμάδας ήταν. Βέβαια είχα διαβάσει ένα άρθρο που έλεγε ότι είναι Lehman Brothers, δεν είναι Lehman Brothers, είναι Lehman Sisters. Κατερίνα, εσύ. Λοιπόν, οκ. Όλοι ξέρετε, ίσως. Α, ένα λεπτό που τα πατάω γρήγορα. Ίσως από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει στη ζωή μου είναι ένα βιβλίο που λέει όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε στη ζωή, τα μάθατε στον υπηρεσία. Θα σα αρέσει να διαβάσουμε όλοι οι δάσκαλοι σε όλο τον κόσμο. Θα έχουμε ένα καλύτερο κόσμο. Όμως πάμε και άλλα βιβλία, όπως είχε γραφτεί, πάμε και άλλα βιβλία. Και ένα από αυτά είναι ο Κεν Ρόμπινσον. Ο Κεν Ρόμπινσον, λοιπόν, καταρχάς έχει γίνει σερ, και είπε ότι δεν έχει κάποιο βιβλίο, έτσι φανταστείτε τώρα σε κανένα εσύ σαν σερ. Καλό με λέτε και δεν γιατί σερ, δηλαδή. Λοιπόν, και λέει μέσα στο Element ότι όταν η φυσική σου κλίση συναντάει το προσωπικό σου πάθος. Παιδιά, έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα πάμε μπροστά. Και λέει τώρα μέσα εκεί, και λέει, το έχεις, έχεις δηλαδή μια κλίση. Πρέπει να καλύψουμε αυτή στο σχολείο. Το αγαπάς, έχεις πάθος. Να δούμε. Μέσα εκεί λέει για την Τζούλι Αρλίν, που την μάνα της την πήγε από ψυχίατρο σε ψυχίατρο, και τελικά όταν την πήγε σε έναν ιδιαίτερο καλό επιστήμονα, γύρισε και της λέει, παιδί μου, μην την πλάκωνες βάλει για την Ρωμανία που σου κάνει άλλη. Το παιδί σου για μια φρέφτια. Και την πήγε στο Royal School of Dance και μου εντοπέτυχα σε γυρίσει και λέει, wow, εντυπωσιάστηκα, γιατί είδα για πρώτη φορά ανθρώπους που in order to think they have to move. Η Τζίλια είναι χορογράφος του Phantom of the Opera και του Cats. Τα πιο σημαντικά έργα χορογραφικής όλων των εποχών. Και θέλω να την πλακώσουμε στα βάλια και τους βάλους του Ρωμανδί. Αλλά ευτυχώς για τη μάνα της που είχε ένστικτο και την πήγε σε ένα καλό σχολείο. Το αγαπάς λοιπόν έχεις πάθος. Στη συνέχεια το θες ρε παιδί μου, το θες. Η στάση σου απέναντί σου, το θες πραγματικά. Για μένα αυτό είναι σημαντικό γιατί το έχω πει και αυτό το βγάζει έξω από τη σειρά. Το θες. Τι στάση έχεις απέναντί σου και εδώ θα δουλέψουμε όλοι. Για αυτή τη στάση. Το τελευταίο που είναι η ευκαιρία, που είναι. Όλη η Ελλάδα ασχολείται με το τελευταίο να δείχνει και καλή μέρα, καλή ευκαιρία. Ρε τα άλλα τρία ρε ιστορία. Το έχεις, το αγαπάς, το θέλεις. Όλοι ασχολούνται με το τελευταίο μέρο για να το βρούμε. Έχουμε ένα καλό παιδί. Καλό γιατί. Μου λέει κάποια φορά. Με έναν προφέσορ που το είδε αυτά, μου έμαθε ότι όταν το ρωτάγανε λέει How's your wife, λέγε Κοπέλ του Βάτ. Αυτό το ξέρω και θα το ξέρω από το και στα σεμινάρια ότι το παιδί που κυλιέται στη λάσπη αναπτύσσει αργότερα μεγαλύτερη δημιουργικότητα. Θα βάλω το όνομά σου από κάτω για να μην πει και την νομίζω το λέω εγώ που το σκέφτηκα εγώ. Να σε και πολλά, αρέσει πάρα πολύ, να σε καλά. Όλοι λοιπόν γνωρίζουμε ότι αυτός ο επαγγελματισμός που σας μιλάω, γιατί αυτό προσπαθώ να βγάλω στους εργαζόμενους σήμερα, είναι θέμα παιδείας. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτή η παιδεία ξεκινάει από το σπίτι μας και το σχολείο. Όλοι το ξέρουμε, δεν χρειάζεται κανείς να κρυφτεί πίσω. Εδώ ξεκινάει και η πραγματική παιδεία. Υπόθηκε σήμερα αυτή η ανάγκη πάρα πολύ καλά. Σπούδασα στο Λος Άντζελες για το πώς να εκπαιδεύω δασκάλες. Και όταν που περίμενα να πάω μέσα για συνέντευξη, γυρίζω τα μάτια μου και βλέπω ένα πίνακα που έλεγε στα αγγλικά αυτό το πράγμα. Μετά από 100 χρόνια δεν θα έχει καθόλου σημασία πόσα λεφτά είχες, τι σπίτι οδηγούσες, τι αυτοκίνητο είχες. Αλλά ο κόσμος μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός επειδή εσύ σήμερα επηρέασες τη ζωή ενός παιδιού. Είχα μέσα στη συνέντευξη και μου λέει τι θα κάνεις εσύ και λέω θέλω να επηρεάσω τη ζωή ενός παιδιού. Το διάβασα στο πίνακα, είναι συγκλονισμένος. Ήτανε το my calling, λέτε, ήτανε το κλικ που έκανε εκείνη τη στιγμή μέσα μου κάτι. Θέλω επίσης να σας πω ότι υπόθηκε ότι είμαστε άτομα, υπάρχουν παιδιά που είναι οπτικά, ακουστικά, κινηστικά, μέσω του διάρκεια, αλλά διάφορα είναι τέτοιο. Είναι λοιπόν αδιανόητο όταν είμαστε όλοι διαφορετικοί, η δασκάλα με έναν τρόπο και με έναν κατάλαβε και με έναν άλλο κατάλαβε, είναι κακό. Πάρει χαμηλό βαθμό, επειδή δεν κατάλαβε τον τρόπο που το πει η δασκάλα. Η δασκάλα πρέπει να το πει με όλους τρόπους. Συγγνώμη, ένα παιδάκι το χέρι του και λέει, συγγνώμη, μάκι πισίγκ, δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε αυτά, τα εκτελείες, διαφορετικότητα.
τώρα βράει το χέρι του και λέει, συγγνώμη κύριε, δεν κατάλαβα. Και η δασκάλα το καταλαμβάνει. Και λέει το παιδί, συγγνώμη, δεν είπα, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Τρίτη φορά, πιο δυνατά, και λέει το παιδί, καλά, καλά, σας άκουσα. Και τις τέσσερις φορές λέει, κουφός, άμα δεν κατάλαβα. Αυτή η δασκάλα πιστεύει ότι θα τα πει με τον τρόπο της, όποιο παιδάκι το καταλάβει είναι έξω, όποιο παιδάκι το καταλάβει είναι χαζό, και θα παίρνει χαμηλό βαθμό. Δεν είναι την ευθύνη της να το πάρει να παίξει με αυτόν τον τρόπο το κουμπί του να το ξεκλειδώσει. Και έχουμε μια λαϊκή παροιμία που λέει ως αδερφένια, λέει που τα κάνει κρεμαστάρια. Δεν είναι κρεμαστάρια τα παιδιά μας. Είναι παιδιά με προσωπικότητες και πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς θέλουν. Ισχύει σε όλο τον πλανήτη. Γυρίζει η μαμά και λέει στο παιδάκι, και αν δεν διαβάζει το μάθημά σου, θα γίνει σαν κι αυτό, σκοπηδιάρης. Και η άλλη μαμά γυρίζει και λέει στο παιδί της, η Β το αυτό. Και η Α γυρίζει και λέει στο παιδί της, εάν μελετήσεις θα μπορέσεις να κάνεις ένα κόσμο καλύτερο για αυτό. Για ποιο λόγο με διαβάζει το παιδί? Για να κάνει έναν καλύτερο κόσμο. Εννοείται ότι εσείς που είστε εδώ είστε τύπος A. Γιατί αν δεν ήσασταν, θα ήσασταν εδώ. Γιατί έχουμε αυτό το κοινό χαρακτηριστικό λοιπόν στον εδώ. Θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο και ξέρουμε πώς θα ξεκινήσει. Όλα τα παιδιά έχουν ταλέντα. Όλα τα παιδιά έχουν, αλλά διαφορετικά ταλέντα. Δεν έχουν το ίδιο ταλέντο. Όταν πάμε και τους κατηγορούμε, επειδή έτσι όπως το θέλαμε, τον ονειρευτήκαμε, έχει το δικό του ταλέντο. Αυτή η ευχή που λέει να σας ζήσει, να σας ζήσει, να τον χαίρεστε, να τον καμαρώσετε όπως επιθυμεί. Να τον καμαρώσετε όπως επιθυμείτε, να τον καμαρώσετε. Ναι, το σωστό είναι όπως επιθυμεί, όχι να τον καμαρώσετε όπως επιθυμείτε. Όλοι λοιπόν έχουν ταλέντα διαφορετικά και εμείς πρέπει να τα καλλιεργήσουμε. Για αυτή την καλλιέργεια είμαστε εδώ. Αυτό συζητάμε. Ο Γιώργος μου με το Ανιψάκι. Όπου μπήκε και του κάλεσε στο παιχνίδι. Μπήκε και του κάλεσε στο παιχνίδι, γιατί ήθελε και αυτό να παίξει. Σου λέει και εγώ έβαλα τα πράσινα μου και εγώ να παίξω. Και λένε οι άλλοι οι φίλοι του, 12 χρόνια όλοι, βγάλε τον πιτσιρικά έξω μα καλέ το παιχνίδι. Και γυρίζει και λέει ο Γιώργος μου, δεν μου λες να τον βάλω λίγο τέρμα που κάνω μερικά σουτάκια να ζεσταθούμε. Και βάλα το κορμικρού λιτέρνα, κάνα μερικά σουτάκια, τον βγάλαμε φωτογραφίες, αυτός ήταν over the moon. Και όταν τον έπαιρνε και τον έβγαζε έξω, εγώ έκλειγα. Γιατί αυτά του κορμικάς. Να γυρίσουμε μετά από χρόνια και να ρέκαζε να μην πω τώρα το Γιάννη, το επίθετό σας πως είναι. Και η κυρία, το κανονικό. Πολύ αγαπημένος σας, λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων, φανταστείτε ρε παιδιά να γυρίσει μετά από χρόνια, να αρχίσει να λέει η παρέα των αδελφών Μακρύδη εδώ, μακριδίζεις, δηλαδή να γίνει το όνομά τους ρήμα, λόγω της συμπεριφοράς τους. Αυτό συνέβη σε έναν Έλληνα, σε όλο τον πλανήτη χρησιμοποιούμε το όνομά του και το έχουμε κάνει ρήμα, είναι ο Μέντον που τον άφησε ο Οδυσσέας να γαλουχίσει το παιδί του, τον Τηλέμαχο, όταν ο Οδυσσέας πήγε στον Τροϊκό πόλεμο, άφησε πίσω στην Ιθάκη το μέντορα για να αναδείξει το παιδί του, σαν σωστό της δάσκαλος. Και από τότε το όνομα αυτού του ανθρώπου έγινε ρήμα σε όλο τον κόσμο, mentoring. Μακριτίζεις δηλαδή. Απίστευτο δεν είναι. Ίσως αυτή τη στιγμή όντως να γράφεται ιστορία. Ίσως να γράφεται ιστορία. Και αργότερα θα δούμε, θα μας κρίνει η ιστορία και αργότερα θα μιλήσουμε μετά από χρόνια τελικά πώς τα αλλάξαμε τον κόσμο, τι κάναμε, τι συνέβη. Αν ένα άτομο έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και υψηλή κοινωνική νοημοσύνη, είναι πιθανότατα να είναι η ευφυΐα του να περιορισμένη. Αν έχει υψηλή ευφυΐα και υψηλά κοινωνικά δεξιότητες, πιθανότατα η συναισθηματική του νοημοσύνη είναι περιορισμένη. Αν έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και υψηλή ευφυΐα, είναι πιθανότατα η κοινωνικότητά του να περιορισμένη. Πιθανόν. Εμείς όμως θέλουμε έναν πλήρες άνθρωπο, να τα έχει όλα, να μπορεί να σταθεί, να τα αναπτύξει όσο δυνατόν περισσότερο και καλύτερα μπορούμε όλα αυτά. Κυρίες και κύριοι, είμαστε κατασκευασμένοι. Το δημιουργώ. Είμαστε κατασκευασμένοι να συνεργαζόμαστε. Είμαστε έτσι φτιαγμένος ο εγκέφαλος. Είμαστε κατασκευασμένοι να νιώθουμε τον άλλον πώς αισθάνεται χωρίς όλους να μας λέει πώς αισθάνεται. Είμαστε κατασκευασμένοι να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Είμαστε κατασκευασμένοι να αγαπιόμαστε, να βοηθιόμαστε. Έτσι και η κάθε μας από τις πληγές και έφτιαξε όλα αυτά τα κτίρια και τις κοινωνίες. Γιατί είμαστε κατασκευασμένοι. Δεν μπορούμε να παιδιά πάμε κόντρα στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Δεν γίνεται η προδιαγραφή του κατασκευαστή. Ισότητα δεν σημαίνει. Όλοι λέει ένα κασόνι. Ρε φίλε, είμαι κοντός. Δεν
σκεφτείτε πόσο μπορεί να εκφράζει αυτή η εικόνα. Πόσο πολύ εμένα, εσύ που σε σκούς κανένα, αγγελό. Έσπασε κάτω τον αγώνα, ήρθε να είσαι δίκαιος. Δίκαιος, έτσι, εγώ δεν είμαι, γιατί είσαι ψηλός. Το έχω νιώσει αυτό στο κοτσοκίνι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης έχει πει ότι οφείλουμε και πρέπει να επιτρέψουμε στα παιδιά και στα γιόνια να βιώσουν το δικό τους εαυτό. Όχι ως μέσω ανακούφιση του υπαρξιακού πόρου και του τόρου του, αλλά ως αυτόνομες και εν δυνάμει αυτόνομες οντότητες. Θέλουμε αυτόνομες οντότητες που έχουν το δικαίωμα στο ατομικό λάθος, προκειμένου να ανακαλύψουν τις δικές τους προσωπικές ανάγκες και να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Το ξαναλέω αυτό γιατί είναι όλα τα λεφτά και σήμερα γι' αυτό είμαστε εδώ. Προκειμένου να ανακαλύψουν τις δικές τους. Όπα, πήγε. Τις δικές τους, όπα, έτρεξα πολλά κλικέ, sorry. Τις δικές τους προσωπικές ανάγκες και να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορώ να κάνω κάποιον να κάνει κάτι, εγώ, αυτή είναι η δουλειά μου τόσα χρόνια, λοιπόν, ακούστε το πολύ γρήγορα. Αναγνώριση θέλει ο άνθρωπος, ό,τι και να έχει κάνει. Η Μέρη Κέι Άση έχει πει σε ένα βιβλίο τόσο χοντρό, ότι δύο πράγματα θέλει άνθρωποι περισσότερο από το σεξ και κρίματα, υπονόντω που έχουν σεξ και κρίματα, αλλά αυτό. Δύο πράγματα θέλει άνθρωποι, έπαιρνο και αναγνώριση. Αν θέλετε να συνεργαστείτε καλά με τους άλλους, κάνε κάτι καλό, επενέστε τους. Είναι κάποιοι ικανοί, αναγνωρίστε το. Όχι, μπορεί να τα γράψει, αλλά δεν το λέει, το τρίπλα σκάφο. Δεν ξέρω. Οι άνθρωποι θέλουν αναγνώριση του κόπου τη. Αναγνώριση όταν κάνουν κάτι. Θέλουν ενθάρρυνση. Όχι, μην είναι εσύ σαν τα μούτρα στο δοκάρι. Μα κοίταξε, τι είναι το μούτρο μου, δηλαδή. Γιατί το λέει αυτό, όλοι. Τι είναι το μούτρο μου, μαμά. Όχι, παιδί μου. Θέλουν και εκτίμηση. Αυτά τα τρία. Πάρτε τα σφιχτά μα στο μυαλό σα. Θα φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Δυσκολεύονται όμως να κάνουν το όραμα είναι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και διάβαζα κλασικά και όλα γραφημένα. Λέω, wow, κοίτα να δεις. Και όταν το είδα να ξεπλαβάλει από τα σύννεφα, είπα, πω, κάποιοι άνθρωποι το ρομαντιστήκανε και το κάνουν πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, προσοχή λοιπόν σε αυτούς τους φόβους, γιατί κλαίνουν όνειρα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Κρίμα τα όνειρά μας εδώ. Οι άνθρωποι δεν φοβηθήκαν πώς θα φτιάξουν αυτά που φτιάξαν. Και εμείς θέλουμε ανθρώπους να μην φοβούνται. Δεν φοβούνται τίποτα. Λοιπόν, όταν εκπαιδεύω, θα κλείσω τώρα, όταν εκπαιδεύω στελέχη επιχειρήσεων, όταν και αυτοί υπήρξαν παιδιά, πάντα τους δείχνω αυτό το slide που τους λέω. Δεν φύγουμε να φανταστείτε όλοι κρατάρε. Αλλά κάποιοι πίστευσαν σε σένα. Κάποιος ο κοσόλαβα. Κάποιος ο κοσόλαβα. Δεν πρέπει να το δημιουργήσει αυτό το πρόσωπο. Κάποιο είναι σε ένα κάτι. Τι θα το κάνει, άξιο τώρα που μην δουλεύει στο 100%, στο 110%. Κάποιο πίστεψε σε ένα. Κάποιο όπω έλεγα, κάποιο αγάπησε. Κάποιοι δώσαν χρήματα και σε σπουδάζαν. Κάποιοι κοπίασαν, πάλεψαν. Τώρα εσύ που ήρθαν δύσκολα. Εσύ τώρα. Τόσο ο γιο σου, αυτό. Και εμφανίζω διάφορε φωτογραφίε όπω αυτή. Να θέλω να μιλήσει μόνο της. Κοπιάζουμε, σκοτωνόμαστε για να έχουμε ένα τρόπο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Και έχουν και τα παιδιά ευθύνη τώρα να κάνουν και αυτά ό,τι καλύτερο. Γίνεται να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις. Και βέβαια γίνεται. Η άποψή μου είναι ότι είναι θέμα επιλογής. Γιατί τελικά σε αυτή τη ζωή είμαστε δύο επιλογές μας. Αυτό είμαστε. Είναι το σύνολο των επιλογών που θα κάνουμε για αυτή τη στιγμή και τύχη είναι εκεί που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Είμαστε προετοιμασμένοι να τις αρπάξουμε. Ακόμα και αυτό που συζητάμε τώρα είναι μια ευκαιρία. Πρέπει να έχεις την κατάλληλη προετοιμασία για να το δεις και να την αρπάξεις. Τελικά, είμαι αυτοί που κάνουν κάθε ρολή.
και να πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι τελικά αυτοί που τον αλλάζουν. Έχω ένα τραγουδάκι που λέει φρόντισε αυτό που να αγαπάς, φρόντισε τον άνθρωπό σου, φρόντισε τον και αυτό καλό που είναι στην Ελλάδα. Σε φέρεις κάργος, εμπειρικός Σολομός.